Στα 95 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η εκτιμόμενη τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμασης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του Οκτώβρη. Η τιμή του πετρελαίου θέρμασης κατά την έναρξη της προηγούμενης χειμερινής περίοδου κοιμάθηκε στα 85 λεπτά. Ωστόσο, αν και οι τιμές διάθεσης του συγκεκριμένου καυσίμου θα είναι κατά πολύ αυξημένες λόγω του φόρου και των διεθνών τιμών, το επίδομα πετρελαίου θέρμασης θα είναι συνολικά 105 εκατομμύρια ευρώ, όσο δηλαδή ήταν και πέρυσι. Στη βάση αυτή, τα νοικοκυριά θα κληθούν τη φετινή χειμερινή σεζόν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν να ζεσταθούν. Η τιμή που αναμένεται να έχουμε είναι στα 95 λεπτά περίπου συν πλην, δεν ξέρουμε ακριβώς. Συγκρίνοντάς τη με την περσινή τιμή, η τιμή εκείνης περσινή ήταν στα 83 λεπτά και η τιμή τις τελευταίες μέρες της περσινής διάθεσης ήταν στα 73 λεπτά. Έχουμε μία αύξηση των 7 λεπτών το λίτρο που οφείλεται στον ειδικό φόρο, στην αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ που από το 23 πήγε στο 24% σύν την αύξηση των διεθνών τιμών. Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να ελέγξει τις αντιδράσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, μελετάει μία σειρά από αλλαγές στη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμασης, με σημαντικότερη αυτή της επιλογής των ζωνών ανάλογα με την πόλη που βρίσκεται το ακίνητο και όχι με τον ομό. Αυτό επιδιώκεται για να μπορέσει να γίνει καλύτερη κατανομή μεταξύ παιδινών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών. Πάντως, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα αλλάξουν. Αυτό σημαίνει ότι και φέτος η επιδότηση των 25 λετών ανά λίτρο θα αφορά άγαμους με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ και έγκαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες με συνολικό εισόδημα μέχρι και 20.000 ευρώ, με προσάυξηση 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες και με την επιδότηση η τιμή του πετρελαίου θα πέσει στα 70 λεπτά το λίτρο. Ένα πετρέλαιο θέρμασης που όσο χρόνο με το χρόνο μειούται πλέον η κατανάλωσή του. Φέτος έχουμε και το δυσάρεστο να έχουμε και αυξημένες τιμές. Οπότε δεν ελπίζουμε, δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάνε καλά οι δουλειές μας, θα πάνε καλά οι πωλήσεις μας. Η ζήτηση είναι πολύ υποτονική. Σίγουρα έχει επιβαρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός από άλλες επιβαρύνσεις χρηματικές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 95 λεπτά είναι ακριβή για τον καταναλωτή.